Τεράστια επιτυχία για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Δύο από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα, πρόκειται να συμμετέχουν στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα της Ευρώπης που παρέχει το μοναδικό προνόμιο στο Ηράκλειο να αξιολογηθεί ως προορισμός με βάση τις αρχές αηφορίας, με συμμετοχή και συγχρηματοδότηση από διεθνούς φήμης παγκόσμιους οργανισμούς. Την ικανοποίησή του εξέφρασε στο neakriti.gr ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Γιάννης Βαρδαβάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καρποφορήσουν τα αποτελέσματα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που θέτει το Ηράκλειο στο επίκεντρο της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου. Δύο μεγάλοι παγκοσμίου φήμης κολοσσοί συμμετέχουν στο project, καθιστώντας το λιμάνι μας, την πόλη του Ηρακλείου και την Κρήτη ολόκληρη, σε σημείο αναφοράς σε όλο τον κόσμο. Το Ηράκλειο μπαίνει στο επίκεντρο της Ευρώπης και του κόσμου. Δύο μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, η Παγκόσμια Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αηφόρου Τουρισμού, συνεργάζονται και συγχρηματοδοτούν τη διαδικασία πιστοποίησης δύο κορυφαίων ελληνικών προορισμών, του Ηρακλείου και της Κέρκυρας, για την αηφόρου ανάπτυξη προορισμών στα πλαίσια του αηφόρου τουρισμού. Η διαδικασία έχει ήδη συμφωνηθεί και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απριλίου του 2021. Από πλευράς μας, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου αλλά και το σύνολο των εργαζομένων θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καρποφορήσουν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συνεργασίας που θα αποτελέσει μια άκρως τιμητική διάκριση τόσο για το λιμάνι του Ηρακλείου όσο και για το λιμάνι της Κέρκυρας. Οι δύο προορισμοί προέκυψαν μετά από μια καταρχήν αξιολόγηση των 17 χειριότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών που φιλοξενούν ή μπορούν να υποδεχτούν κρουαζιέρα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν τα σημεία στα οποία οι δύο αυτοί ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμοί, δηλαδή το Ηράκλειο και η Κέρκυρα, θα πρέπει να βελτιωθούν με στόχο να επιτύχουν στο μέλλον τουριστική ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις θεμελιώδεις αρχές της αηφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά τα αποτελέσματα δεν θα κεφαλοποιηθούν μόνο από τον τουρισμό και την κρουαζιέρα, καθώς αφορούν και την καθημερινή ζωή των μόνιμων κατοίκων.